Χρειάστηκε να βιώσει τους βομβαρδισμούς και τον πόλεμο, να κουλουριαστεί μέσα σε βάρκες για να βρεθεί σε μια ασφαλή χώρα, και όταν πλέον η οικογένειά του πήρε την πιστοποίηση των προσφύγων, ο ίδιος μόλις 5 ετών δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Το 5χρονο αγόρι Κούρδων από τη Βόρειο Συρία, που ζει από το Μάιο του 2019 στο Ηράκλειο, άγνωστο πώς, παίζοντας στο μπαλκόνι του σπιτιού του στο Μασταμπά, έκανε νωρίς το απόγευμα βουτιά στο κενό από τον τρίτο όροφο. Να σου πω ψέματα, δεν ξέρω. Τίποτα δεν ξέρω, επειδή έπεσα από πίσω, αλλά πώς, τι έγινε, δεν ξέρω. Η μητέρα του, που έχει 3 παιδιά, μια 6χρονη κόρη, τον 5χρονο και ένα μωρό μόλις 9 μηνών, για τα ελάχιστα λεπτά που έχασε την οπτική επαφή μαζί τους, για να πάει μέχρι τον μπάνιο του σπιτιού, έντρομη άκουσε την κόρη της να λέει ότι ο μικρός είχε πέσει στο κενό στην πίσω αυλή του σπιτιού. Το είχαν βάλει εδώ στο αμάξι μου πάνω, έτσι ήρθα στον οφόρο, το πήρα από εκεί πέρα, δεν ξέρω τίποτα. Αναστατώθηκε η γειτονιά, φαντάζομαι, ναι, έτσι. Προς το Θεού, με ένα γκάτο να είναι, θα αναστατωθούν οι άνθρωποι. Όχι ένα παιδί που είναι 4 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι, γιατί δεν το ξέρω εγώ. Απλά ένα καλημέρα, τίποτα άλλο. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ, που μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το 5χρονο αγοράκι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Η μητέρα του μου είπε, έλα, το παιδί μου έπεσε και δεν είναι καλά. Το είδα και εγώ. Δεν ήταν καλά. Το σήκωσα, το έβγαλα εδώ έξω στο δρόμο και αμέσως πήρα το ασθενοφόρο που ήρθε και το πήρε και το πήγε στο νοσοκομείο. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Είχε τις αισθήσεις του το παιδάκι όταν το πήρα? Ανάπνευσε με το ζόρι, αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω, κοπελιά. Πήρα στον οφόρο και φύγανε. Πήγε στην τουαλέτα να κάνει την ανάγκη της. Ήταν τα 2 λεπτά που τη φώναξε η κόρη της, που είναι 6 χρονών. Έπεσε το αδερφάκι της από το μπαλκόνι και μέχρι εκεί τα θυμάται, γιατί μετά από την εικόνα δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα άλλο. Στη σοκ. Ναι. Η οικογένεια του μικρού ζει στο Ηράκλειο για περισσότερο από ένα χρόνο και πρόσφατα είχαν πάρει την ιδιότητα των προσφύγων, που σημαίνει ότι θα ξεκινούσαν τη ζωή τους εκτός του προγράμματος εστία, με τον πατέρα της οικογένειας ήδη να έχει μπει στην αγορά εργασίας και να παλεύει πλέον ήρεμος για να ζήσει την οικογένειά του. Είναι στο πρόγραμμα εστία, έχουν αναγνωριστεί τώρα εδώ και 4 μήνες, και αυτό που κάναμε τώρα ήταν να μπορούν να πιάσουν δουλειά, να βρουν ένα σπίτι δικό τους, να μείνουν στην αδικό τους σπίτι, θα φύγουν από το πρόγραμμα, γιατί έχουν αναγνωριστεί, και δυστυχώς αυτή την κρίσιμη φάση τους έτυχε. Δυστυχώς, ναι, είναι από μια πολύ συγκεκριμένη κομπάνη, η οποία έχει ζήσει στο παρελθόν ένα εφιάλτη της πόλεμος με τους διχαντιστές και τους μισθοφόρους της Τουρκίας και τα λοιπά, και όλο αυτό έχει ζήσει, ήδη από μωρό έχει ζήσει πολλές εφιάλτες, και ήταν η μοίρα του τώρα να δουν και αυτό το... Στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκε και ο υπεύθυνος του προγράμματος εστία, Γιώργος Μαυρογιάννης, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια ήσυχη οικογένεια που προσπαθεί να ενσωματωθεί στην ερακλειώτικη κοινωνία, δείχνοντας ότι αποτελεί πλέον τη νέα τους πατρίδα.